δίνεται η εκκίνηση. ...7.08.57 είναι η επίδοση της Μαρίνας Μποριοπούλου, η καλύτερη επίδοση, και αμέσως επόμενη για την Τερβίση Κασάνδρα, 7.18.31. Υπάρχει μια σχετική διαφορά, αλλά ο αγώνας είναι αγώνας. Με τον αριθμό 494 ξεχωρίζει σιγά σιγά η Μαρίνα Ποριοπούλου. Απονομή επάθλων έχουμε αυτή τη στιγμή από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΓΑ, τον κύριο Βασίλη Σεβαστή. Για τις νικήτριες στα 400 μέτρα. Πρώτη η αθλήτρια του Ακολιβαδιάς. Συνεχίζει η Μαρίνα Ποριοπούλου να οδηγεί την κούρσα, γύρω στα 25 μέτρα η διαφορά. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχει διαφορά στην ατομική επίδοση 7.08.57 για τη Μαρίνα Ποριοπούλου
7.18 για την Κασάνδρα Ντερβίση της Αθλοκίνησης Μυτιλίνης. Βλέπουμε την απονομή επάθλων στους νικητές του άλματος τριπλούν. Όπου ο τρίτος νικητής, ο Λεοντίδης Σωτήρης του Ορίωνα Καρδίτσας, δεύτερος ο Εμμανουηλίδης Μιχάλης του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς και πρώτος νικητής ο Κατραμάδος ο Γιάννης του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Λέρου. Την απονομή η κυρία Βούλα Παχατουρίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ποια χειρά το γυρίσω κι άλλο. Είναι οκ. Στο 1.60 βρίσκεται ο πύχης στο άλμα σε ύψος. Θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση από εκεί. Ακόμη είναι χαμηλά ο πύχης. Να δούμε την τελική προσπάθεια. Η ευθεία, να δούμε, μπράβο, 6.59.91, πρέπει να είναι και αυτό όριο, πρέπει να είναι όριο. Ατομικό ρεκόρ το συνέτριψε η Μαρίνα Ποριοπούλου. Έκανε 6.59.91. Μπράβο στη Μαρίνα. Και το